Δεν θα το διαβάσω κάποια πράγματα από την πράξη. Θα ήθελα να πω κάποιες κουβέντες, τις οποίες συγκεντρωθήκαμε εδώ. Καταρχάς, θα ήθελα η σημερινή συνάντηση να είναι κάτω από άλλες τοποθετήσεις και θα είχα δίπλα μου τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει εφικτό. Και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ. Έχουν προκύψει κάποια θέματα τα οποία τα τελευταία 2-24 ώρα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Θελήσαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτά τα ζητήματα και αφήσαμε την απόφαση για την πρόσληψη του προπονητή σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο εντός των ημερών, εννοείται, διότι δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Όπως όλοι γνωρίζετε από την προηγούμενη γενική συνέλευση, υπάρχει τρομερό πρόβλημα στην ομάδα από πλευράς λιμένων υποχρεώσεων, οικονομικών λιμένων υποχρεώσεων. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε στο σωματείο, είχαμε την ευχάριστη έκπληξη να μας διακόψουν το ρεύμα. Κάτι το οποίο σκέφτησαμε και κανονίσαμε. Από την πρώτη και όλα μέρας ξεκίνησαν τα φαξ από FIFA, από COP και όλα τα παρεμφερή. Σας λέω ότι ξέρουμε που έχουμε έρθει. Σας λέω ότι αυτό μας πεισμώνει και σας λέω ότι θα κερδίσουμε τους λέω. Αυτό το στοίχημα που έχουμε θέσει μαζί με τον κύριο Σωρομονή. Δεν μας πτωεί τίποτα. Έστω κι αν κάποιοι μεθοδευμένα προσπαθούν με κάποιες τεχνικές ή κάποιους δικούς τους τρόπους να μας υποσκάψουν. Είναι λυπηρό να κάθομαι σε αυτό το βήμα και να πρέπει να δικαιολογώ ποιος είμαι, ή τι είμαι, ή τι θα κάνω. Ήρθαμε εδώ για να περισυλλέξουμε τα κομμάτια αυτής της ομάδας για να μπορέσει να σταθεί στην πρώτη κατηγορία με κύρος και αξιοπρέπεια. Δεν θα διαβάσω τίποτα από αυτό που μου έχει δώσει ο κύριος Σταθής, διότι το θεωρώ μιζέρια. Εμείς θα παλέψουμε και θα κερδίσουμε. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε και δεν θα σας σταθώ άλλο σε αυτό το κομμάτι. Θα αναλωθούμε στο θέμα του παιδί για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Το θέμα προπονητή θα λήξει σε 3-4 μέρες. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δεν μας πιστεύουν σε αυτά που λέμε. Λέμε κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι άλλοι είπαν και λένε άλλα. Για δικούς τους λόγους. Επειδή η Πάφος είναι σε ένα μακρινό σημείο της χώρας, μπορεί να βγαίνει ό,τι θέλει από εδώ. Και αυτό είναι το λυπηρό. Θα περιμένω κάποιες συναντήσεις που θα έχουμε κάποιους προπονητές, στους οποίους θα πρέπει να εξηγήσω ότι δεν είμαι ελέφαντας και είμαι άνθρωπος. Αυτό με λυπεί ιδιαίτερα. Την απόφαση του προπονητή θα την πάρω καθαρά επάνω μου. Θα είναι απόφαση η οποία θα χαίρει της δικής μου προσωπικής παγίδας. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ.